Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Ένα καινούριο βίντεο ετοιμάζω για εσάς, στο οποίο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την υπέροχη κατσούνα σε ένα ακόμα πιο υπέροχο φωτιστικό, σαν αυτό εδώ που έχω πάνω από το κεφάλι μου. Το οποίο είναι και το φωτιστικό που χρησιμοποιώ σε προσωπικό μου χώρο, όπως βλέπετε γύρω μου. Λοιπόν, έχω ξαναγυρίσει τέτοιο βιντεάκι, αλλά θέλησα να κάνω μία ακόμα λήψη, να σας δείξω ακόμα κάποιες λεπτομέρειες, ίσως καλύτερα από το προηγούμενο, γιατί είδα ότι σας ενδιαφέρει και πάρα πολύ έχετε μπει στη διαδικασία να τροποποιήσετε την κατσούνα που έχετε προμηθευτεί από το κατσούνες.gr ή μια δική σας κατσούνα και να την κάνετε φωτιστικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, βάζω την κατσούνα στην άκρη μέχρι να έρθει η στιγμή που θα τη χρησιμοποιήσω και θα ξεκινήσω πρώτα με τα σκοινιά τα οποία έχουν καλώδιο μέσα περασμένο με ντουί, το οποίο το έχω προμηθευτεί από την αγορά, μπορείτε να το βρείτε και από το katsunes.gr, μπορείτε να μας ρωτήσετε, θα βρούμε να σας δώσουμε, αλλά και σε πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν τέτοια είδη. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι να έχει αυτόν εδώ τον γκρίκο, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία της κατασκευής. Έχω χρησιμοποιήσει εδώ ένα καλόγερο και θα κρεμάσω εκεί το φωτιστικό για να σας δείξω την διαδικασία. Αν χρειαστεί θα το μετακινήσω για να φαίνεται και καλύτερα. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να πάρουμε μία λωρίδα δέρματος, ένα κορδόνι δέρματος, όπου θα έρθουμε να το περάσουμε από τον γκρίκο που σας έδειξα πριν από λίγο, θα σας το ξαναδείξω. Θα το κεντράρουμε στη μέση, όπως βλέπετε εδώ, να είναι ίσιο το κορδόνι στο τελείωμα και θα δέσουμε, θα κάνουμε έναν κόμπο, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ίσα ίσα με αυτόν τον τρόπο θα σταθεροποιηθεί ουσιαστικά το δέρμα πάνω στον γκρίκο και θα έρθουμε να τον κατεβάσουμε κάτω από το καλώδιο, κάτω από το σκοινί μας, όπως βλέπετε εδώ. Οπότε έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής αυτό εδώ το υπέροχο φωτιστικό με κρεμαστό δέρμα και σκοινί. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε την κατσούνα που θέλουμε από το katsunes.gr ή αν ήδη έχουμε και έχουμε επιλέξει ποια θα κάνουμε φωτιστικό, να έρθουμε να τη ζυγίσουμε, να βρούμε το κέντρο βάρους και να πάμε να την τρυπήσουμε έτσι ώστε, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, να περάσουμε το κορδόνι του δέρματος. Προφανώς η κούρμπα ή θα είναι από κάτω είτε θα είναι από πάνω, για να σας το δείξω, είτε θα είναι έτσι είτε έτσι. Προτιμούμε, επειδή το φωτιστικό είναι οροφής και μπαίνει ψηλά, να είναι η κούρμπα προς τα κάτω. Άρα παίρνουμε τη μία πλευρά του δέρματος, του κορδονιού δέρματος, την περνάμε μέσα από την τρύπα και κάνουμε έναν κόμπο. Πέρασε μία. Πάμε από την επόμενη λοιπόν, παίρνουμε την άλλη πλευρά του κορδονιού, πηγαίνουμε από την άλλη λοιπόν πλευρά της κατσούνας, περνάμε το δέρμα μας, το κορδόνι μας και κάνουμε και εκεί, φροντίζουμε, έχει πάρα πολύ σημασία να κοιτάξουμε πού θα δέσουμε, πού θα κάνουμε τον κόμπο, γιατί αν θα είναι ίσιο θα κρέμεται η κατσούνα μας ίσια, αλλά κάποιοι μπορεί να τη θέλετε και στραβά. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ πέρα, την έχω κρεμάσει και είναι ίσια. Θα μπορούσε όμως να έχει μία κλίση προς τα πάνω, θα μπορούσε να έχει μία κλίση προς τα κάτω, ανάλογα πώς εμάς μας αρέσει. Αυτό εξαρτάται από το πού θα κάνουμε ουσιαστικά τον κόμπο στη δερμάτινη λουρίδα. Δηλαδή, είπαμε, είναι ίσιο. Αν εγώ αποφασίσω να κάνω τον κόμπο από τη μία άκρη πιο ψηλά, θα βγει στραβό. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί στην αρχή, αν θυμάστε, κάναμε ένα δέσιμο στον γκρίκο πάνω, έτσι ώστε να μπορούμε να ισορροπήσουμε την κατσούνα μας. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι το εξής. Στη συγκεκριμένη παραγγελία μας ζήτησαν να τοποθετήσουμε και μία κουδούνα. Άρα παίρνουμε ένα κομμάτι σκοινί
Πάμε στο κέντρο της κατσούνας. Κάνουμε δύο στροφές και έναν κόμπο. Έτσι. Ωραιότατα. Φέρνουμε μετά μία κουδούνα, έτσι ώστε να την προσαρμόσουμε στο ύψος που εμείς επιθυμούμε. Εγώ σε κάθε παραγγελία φωτιστικού που μας κάνετε, βάζω παραπάνω σκηνή για να υπάρχει περίσσευμα, έτσι ώστε να το κόψετε στο ύψος που εσάς σας βολεύει. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας πω ότι όσο πιο ψηλά δέσω την κατσούνα προς την οροφή, τόσες περισσότερες στροφές παίρνει το σκηνί. Όσο πιο χαμηλά είναι η κουδούνα, τόσο πιο εύκολο είναι να την πιάσω και να τη χτυπήσω. Και παίρνω και ένα δεύτερο σκηνάκι, όπου δένω το κάτω μέρος της κουδούνας, θα σας το δείξω σε λίγο, για να μπορώ να τη χτυπάω όπως ακριβώς κάνω εδώ, αν θελήσω. Αν δεν θέλω, δεν το κάνω. Λοιπόν, αφού έχω δέσει την κουδούνα μου και αφού έχω βάλει τα σκηνιά μου, έρχομαι και μπλέκω τα σκηνιά με την κατσούνα και είναι έτοιμο το φωτιστικό μας. Λοιπόν, εδώ έχει μπλέξει, αλλά το χρειαζόμασταν αυτό, θα μας βοηθούσε. Και είναι έτοιμο λοιπόν το φωτιστικό μας. Το βλέπετε εδώ. Με την κουδούνα του, με δύο λάμπες, σκηνή και η κατσούνα είναι έτοιμη. Και το ίδιο πράγμα μπορώ να το κάνω και με μονή λάμπα και έρχομαι να σας δείξω ένα ακόμα που έχει φτιαχτεί, το οποίο είναι με μονή λάμπα. Επίσης κουδούνα. Τόσο εύκολο ήτανε, τόσο απλό ήτανε, μπορεί ο καθένας από εσάς να το φτιάξει, αρκεί να έχετε μία κατσούνα και το σκηνί. Το φωτιστικό ροφής στο οποίο μετατρέψαμε και προσθέσαμε την κατσούνα και την κουδούνα. Αυτά είχα να σας πω φίλοι μου. Καλές δημιουργίες σας εύχομαι. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος τρόπος για να ζεστάνει την ατμόσφαιρα στο χώρο σας. Γεια σας.